Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι βόρεια της Ορεστιάδας. Πώς αντιμετωπίστηκε? Αγιασμός για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας, τι λένε μέλη της Αρμόδιας Επιτροπής. Ανησυχία προκαλούν στους κατοίκους του Εύρου τα συνεχιζόμενα περιστατικά λαθροδιακινητών που οδηγούν αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας. Τι είπε για το σοβαρό αυτό θέμα ο Ανδρέας Γραμμενίδης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 3η 8 Αυγούστου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι βόρεια της Ορεστιάδας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ Σάκου και Ινώης πλησίασε στην Ινώη. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ορεστιάδα του Δημότυχο και τα Δίκαια, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Ορεστιάδας. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Air Tractor έκαναν από μία ρήψη νερού. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι έξω από την Ορεστιάδα μεταξύ Ινώης και Σάκου. Καπνοί γέμισαν την πόλη καθώς έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Δυνάμεις πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου του Δήμου Ορεστιάδας ρίχθηκαν στη μάχη ενώ έγιναν και ρήψη νερού από πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η μάχη με τις φλόγες διήρξε περισσότερες από 4 ώρες. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την πυροσβεστική υπηρεσία Ορεστιάδας. Ζημιά, ναι. Γύρω-γύρω αυτά τα κλίματα, γύρω-γύρω έχουν καεί. Και τα μελίσια που είναι του φίλου μου δίπλα, επίσης έχουν αρκετά καεί. Στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την τέλεση του πρώτου αγιασμού για την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας στις 12 Αυγούστου 1923, η Επιτροπή για τα 100 χρόνια διοργανώνει το Σάββατο 12 Αυγούστου 2023 αγιασμό στην κεντρική πλατεία Δασίου στην Ορεστιάδα. Ο αγιασμός θα τελεστεί μπροστά από το Δημαρχείο στις 7 το απόγευμα. Σημαντική ημέρα για την Ορεστιάδα, 12η Αυγούστου, καθώς 100 χρόνια πριν έγινε ο πρώτος αγιασμός για την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας. Είναι ημέρα ορόσημο για την νεότερη πόλη της Ελλάδας. Είναι μια σημαντική ημερομηνία για την πόλη της Νέας Ορεστιάδος, αφού την 12η Αυγούστου του 1923 τελέστηκε ο πρώτος αγιασμός από τον τότε Μητροπολίτη Πολύκαρπο, παρουσία των στρατιωτικών πολιτικών αρχών και βεβαίως του στρατού μας της 11ης διλοχίας, η οποία τότε χάραξε και το σημερινό σχέδιο της πόλης που όλοι χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε. Μία επαιτειακή εκδήλωση η οποία μπορούμε να πούμε ότι έχει έναν διπλό χαρακτήρα ο συγκεκριμένος αγιασμός. Θα τελεστεί από τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας κύριο Δαμασκηνό ο αγιασμός αυτός εις ανάμνηση του πρώτου εκείνου αγιασμού, αλλά και παράλληλα ο αγιασμός αυτός θα αποτελέσει και την έναρξη της νέας εκατονταετίας για την πόλη. 12 Αυγούστου του 1923 ο πρώτος αγιασμός, 12 Αυγούστου 2023 κλείνει η πρώτη εκατονταετία της πόλης, την οποία ευχόμαστε να είναι χίλια και πλέον τα χρόνια της. Όμως εμείς παρόντες τώρα εδώ θα κηρύξουμε την έναρξη αυτής της νέας εκατονταετίας, έχοντας την πίστη και την ελπίδα στο Θεό ότι αυτή η πόλη θα συνεχίσει να προκόβει, θα συνεχίσει να προσφέρει και γιατί όχι να αποτελέσει ένα ορόσημο για όλη την περιοχή της Χερσονήσου του Έμου. Η εκδήλωση έχει επαιτειακό χαρακτήρα και είναι ανοιχτή για όλους. Θα τιμήσουμε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι τότε προσέφεραν στην ετοιμασία της πόλης, στην ίδρυση της πόλης, που όπως γνωρίζουμε ήταν ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος, ο οποίος τότε επομίστηκε εκείνον το μεγάλο βάρος να μεταφέρει και να πάρει την ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους και να τους μεταφέρει από την Αδριανούπολη και το Κάραγατς εδώ. Θα τιμήσουμε τον Γενικό Διοικητή της Θράκης που ήταν ο Σπύρος Δάσκιος, το όνομα του οποίου φέρει η πλατεία, η κεντρική πλατεία της πόλης μας. Θα τιμήσουμε την 11η Διλοχία Μηχανικού, η οποία χάραξε το σχέδιο της πόλης. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν στα πρόσωπα των σημερινών
εκπροσώπων, του Μητροπολίτη δηλαδή, του Περιφερειάρχη και του στρατηγού μας, στα πρόσωπα που συνεχίζουν όλα αυτά τα χρόνια να φροντίζουν για την πόλη μας, έχοντας το ενδιαφέρον τους ανίστακτο, και να αποδώσουμε εκείνη την τιμή που πρέπει από τους προκατόχους τους στους νυν, τώρα που έχουν τη διοίκηση στα χέρια τους, και να ευχηθούμε βέβαια με αυτήν την κίνηση να έχουν, δείξουν και περισσότερο ενδιαφέρον, προκειμένου αυτή η πόλη, όπως είπαμε, να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρα τα Βαλκάνια. Θεωρούμε χρέος ως Επιτροπή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πόλης να γίνει αυτή η εκδήλωση. Προγραμματίστηκε να γίνει μπροστά στην είσοδο του Δημαρχείου, στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, όπου εκεί θα μαζευτούμε κλήρος και λαός, άρχοντες και στρατός, για να τιμήσουμε, όπως είπα, αυτήν την μεγάλη ημέρα για την πόλη της Νέας Ορεστιάδος. Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης να παρευρεθούν σε αυτήν την σημαντική τελετή, και κυρίως την νεολαία μας να συμμετέχει σε όλα αυτά τα δρόμενα, σε όλες τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της πόλης μας, έτσι ώστε να μεταλαμπαδευτεί και σε αυτούς όλο αυτό το πνεύμα της ενότητας, της αγάπης για την πατρίδα που είχαν οι προκάτοχοί μας, έτσι ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να πάρουν τη σκητάλη από όλους εμάς και να κάνουν την πόλη μας πολύ καλύτερη από ό,τι την έκαναν οι πρόγονοί μας. Πλέον γυρίζει, θα λέγαμε, μια σελίδα η πόλη μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων, και ευχόμαστε αυτή η νέα εκατονταετία που έρχεται να είναι δημιουργική, να είναι πολύ καρπός, όπως αναφέρουμε και στην αφίσα, έτσι όπως ήταν και η πρώτη εκατονταετία, τότε που οι άνθρωποι μας εκ του μηδενός έστησαν αυτήν την πόλη, διότι ως γνωστόν τίποτα μα τίποτα δεν υπήρχε εδώ παρά μονάχα χώμα. Άμμος, και πάνω σε αυτήν την άμμο, ενώ κανείς δεν μπόρεσε, κουμτσιφλίκι, έτσι αμμουδερό χωράφι, αυτό σήμαινε η ονομασία αυτής της περιοχής, ενώ λοιπόν κανείς δεν μπορεί να κτίσει πάνω στην άμμο, εμείς καταφέραμε, οι πρόγονοί μας κατάφεραν πάνω στην άμμο πραγματικά να κτίσουν αυτήν τη σύγχρονη πόλη, την οποία χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε όλοι μας. Όπως μας ανακοίνωσε προηγουμένως ο Θεοφιλόστατος Αρχιμανδρίτης Πατέρ Βαρθολομαίος Αστεριάδης, που είναι και Αρχιερατικός Επίτροπος της Νέας Ορεστιάδος, σε αυτήν εδώ την πλατεία, σε αυτό το σημείο, το Σάββατο στις 12 Αυγούστου θα τελεστεί ο αγιασμός της πόλης μας μετά από 100 χρόνια προς τιμήν των 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Μεγάλη μας τιμή, όλο όσοι θα παρευρεθούμε εδώ, όπως είπε και ο προλογαλίστας, αλλά συγχρόνως με τον αγιασμό, εδώ στο χώρο της πλατείας θα λειτουργήσει και μια έκθεση φωτογραφίας, η οποία έχει με τον τίτλο 100 φωτογραφίες, 100 χρόνια νέας ιστορίας, η πλατεία της ιστορίας της πόλης μας, το οποίο είναι μια συνδιοργάνωση της Επιτροπής των 100 χρόνων μαζί με την Υποεπιτροπή Τεχνών της πόλης μας. Μετά από άριστη συνεργασία με τα μέλη της Υποεπιτροπής θα στηθεί εδώ μια έκθεση από φωτογραφίες, και οποίες θα μας διηγούνται την ιστορία της πλατείας από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα. Η πλατεία αυτή που βλέπουμε σήμερα εδώ, που είναι η ταυτότητα της πόλης μας, μετά από, δεν είναι η σημερινή της μορφή, δεν είναι η πρώτη, αυτό που βλέπουμε δεν είναι η πρώτη της μορφή, έχουν γίνει πολλές αλλαγές, αυτά όλα θα τα δείτε στην έκθεση που θα ακολουθήσει. Σήμερα η κεντρική πλατεία της πόλης μας, η πλατεία Δασίου, που ονομάζεται έτσι προς τιμήν του ιδρυτή της πόλης μας, του Σπύρου του Δάσιου, αποτελεί το κέντρο πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Όλες οι εκδηλώσεις της πόλης μας γίνονται σε αυτόν τον χώρο εδώ, και σηματοδοτεί η νέα πλατεία αυτή με τη σημερινή της μορφή, σηματοδοτεί τη νέα εκατονταετηρίδα που έρχεται και αλλάζει η κοινωνία, αλλάζει η πόλη μας,
και αυτό το πνεύμα θέλουμε να δώσουμε και με την έκθεση φωτογραφιών, αλλά και με τον αγιασμό που θα γίνει το Σάββατο στις 12 Αυγούστου, εδώ στις 7 η ώρα σε αυτό το χώρο. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν, να τιμήσετε, η παρουσία σας θα είναι τιμή στους ιδρυτές της πόλης μας, σε αυτούς που με τόσο κόπο ίδρυσαν αυτή την πόλη, μπορώ να πω, είναι μια μοναδικότητα στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο και πανευρωπαϊκό, δημιουργήθηκε μια νέα πόλη από το μηδέν. Σε το σημείο αυτό που μένουμε τώρα αυτή, ήταν ένα απέραντο χωράφι. Και σήμερα εμείς απολαμβάνουμε την νέα Ορεστιάδα, την όμορφη Ορεστιάδα που αγαπάμε και έχουμε στην καρδιά μας. Χρόνια λοιπόν πολλά στη νέα μας πόλη, στη νέα Ορεστιάδα. Αυξημένη ήταν η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Ορεστιάδας. Πολλοί παραγωγοί ξεπούλησαν στην κυριολεξία τα προϊόντα τους. Πάντως, κατά γενική ομολογία, παρατηρείται αύξηση των τιμών. Από νωρίς άδειασαν πολλοί πάγκοι στη λαϊκή αγορά της Ορεστιάδας, καθώς καταναλωτές βγήκαν για ψώνια. Στη λαϊκή αγορά της Ορεστιάδας η κίνηση ήταν αυξημένη, καθώς πολλοί μετανάστες έφτασαν στην περιοχή για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πάρα πολύ καλά. Σήμερα είχε αρκετό κόσμο. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι και πολλοί υπογονέτες για τις διακοπές τους. Ναι, είναι και αυτό και κάποιοι άλλοι έχουν φύγει, αλλά δόξα τω Θεώ πήγαμε καλά. Οι παραγωγοί τονίζουν ότι πολλές αυξήσεις οφείλονται στις αυξήσεις πρώτων υλών και εφοδίων με τους καταναλωτές να αναζητούν καλύτερες τιμές. Τα καλύτερα καρπούζια είναι επίσης Ορεστιάδος. Εδώ για δείτε λίγο, δείξτε και τα καρπούζια να τα δούμε. Φυσικά, είναι από σποράκια αυτά, είναι τα καλύτερα, δεν είναι ούτε εμπολιασμένο ούτε τίποτα. Τα πήραν όλα, δεν έμεινε τίποτα. Μόνο οι πάγκοι έμειναν. Πόσα καρπούζια είχατε? Ένας τόνος ήταν. Ένας τόνος. Σε κομμάτια? Καμιά 170, 160. Και φύγαν όλα, Φύγαν όλα, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή πουλήσαμε σε 150 άτομα χοντρικά, γιατί κάποιοι πήραν και δύο. Ναι, πήραν και δύο. Πάμε καλά, εντάξει, η παραγωγή είναι καλή. Η περιοχή έχει ωραία πράγματα. Ελπίζουμε ο κόσμος να το καταλαβαίνει αυτό, να έρχεται να ψωνίζει από εδώ πέρα ντόπια προϊόντα. Που μπορεί και να μας βλέπει καθημερινά, να ξέρει ποιοι είμαστε και αν υπάρχει ένα πρόβλημα να έρχεται σε εμάς να το λέει, όχι απρόσωπα. Πόσο πάει το κιλό? Το κιλό πάει 60 φέτος το καρπούζι. Παίρνεις πόσο πήγαινε? 40-50. Άρα ακρίβεινε. Ακρίβεινε γιατί ακρίβειναν τα αγροεφόδια, τα πετρέλαια, τα πάντα. Τα ξέρετε κι εσείς και εμείς τα ζούμε καθημερινά. Λοιπόν. Τι να πω, μόνο η λαϊκή, όλη η Ελλάδα. Ας αλλάξουμε. Να δούμε τι αποτελέσματα θα βρει ο ελληνικός λαός. Ανεβαίνουν δηλαδή τιμές, μου λέτε? Μόνο οι τιμές. Ο κόσμος βγαίνει έξω και μετράει τη δεκάρα και την εικοσάρα. Που δεν υπάρχουν αυτά τα νομίσματα σήμερα. Ναι, σχετικά κάποια φρούτα είναι φθηνά. Γενικά πιστεύω ότι οι τιμές πέφτουν σιγά σιγά γιατί δεν υπάρχει εμπόρευμα. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να αγοράσει και γι' αυτό θα πέσουν οι τιμές. Στο τέλος της ημέρας δηλαδή. Ναι, μετά τις 1 η ώρα. Πόσα ξοδεύουμε στη λαϊκή? Τι έχει κούρση? Λαϊκή, πόσα δίνουμε, πόσα ξοδεύουμε? 10-15 ευρώ αναλόγως. Ναι. Πόσα λίγα? Πόσα χρειάζονται. Η λαϊκή μας αρέσει όταν είναι φτηνά τα πράγματα, μας αρέσουν βέβαια. Όταν είναι φτηνά. Όταν είναι φτηνά. Τώρα που είναι λίγο ακριβά. Καλά σύνδεση. Η Ελστάτ ανακοίνωσε τον πληθωρισμό για τον Ιούλιο, ο οποίος ήταν 2,5% από 1,8% τον Ιούνιο. Ο δείκτης διατροφής παρουσίασε νέα μικρή άνοδο και διαμορφώνεται πλέον για τον Ιούλιο στο 12,3% από 12,2% που ήταν τον Ιούνιο. Ένας οπαδός της ΑΕΚ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεμπ έφτασαν στην Αθήνα και προκλήθηκαν σοβαρά επεισόδια με αποτέλεσμα το θάνατο ενός 29χρονου και το σοβαρό τραυματισμό 8 ακόμη ατόμων. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις Κροατών και Ελλήνων, ενώ 7 αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας απομακρύνθηκαν από τη θέση τους. Ανησυχία προκαλούν στους κατοικούς του Εύρου τα συνεχιζόμενα περιστατικά λαθροδιακινητών που οδηγούν αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του νομού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων. Στην προσπάθειά τους να περάσουν στη χώρα μας παράτυπους μετανάστες, οι διακινητές αυτοί δεν διστάζουν να παραβιάσουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας ακόμη και τον θάνατο συνανθρώπων μας. Ο Ανδρέας Γραμμενίδης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σχολιάζει τα τελευταία γεγονότα που ανησυχούν ιδιαίτερα τους κατοίκους και αφορούν στους λαθροδιακινητές, οι οποίοι κινούνται αντίθετα στο δικό δίκτυο του Εύρου, βάζοντας σε κίνδυνο τους οδηγών, κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Η λαθροδιακίνηση, η διακίνηση των λαθρομεταναστών στην περιοχή μας ήταν ένα πρόβλημα που υπήρχε από πάντα. Έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό.
Είχαμε συνηθίσει την ύπαρξη λαθρομεταναστών στα χωριά μας, αλλά δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα δεχόμασταν μία επίθεση από τους ανθρώπους οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται και έχουν φτάσει στο σημείο να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, στην εθνική οδό, να περνάνε με κόκκινο, να καταστήνται με ηλικιώδεις ταχύτητες στα αστικά κέντρα και σε κάθε περίπτωση να θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους, αυτούς που μεταφέρουν, αλλά ποτίστως τους ανθρώπους οι οποίοι φιλήθηκαν κατοικούν σε αυτή την περιοχή. Η λαθρομετανάστευση είναι ένα θέμα που αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα πρέπει να επιληθεί το συντομότερο δυνατό και θα πρέπει όλοι οι φορείς να συνεργαστούν για αυτό το σκοπό. Θεωρείτε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω και της πτώσης του ποταμού, των υδάτων του ποταμού ή πίσω κρύβεται κάποια ίσως πολιτική της γείτονος? Ξέρετε, τον τελευταίο χρόνο και η Ελλάδα και η Τουρκία βιώνει εκλογικά έτη, έτη στα οποία οι εκλογικές αναμετρήσεις είναι αλλεπάλληλες. Τα παιχνίδια, τα πολιτικά είναι πρώτων πυλών σε αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς και αυτό μέτρο πίεσης που έχει εφεύρει ο πρόεδρος της γείτονας είναι ένα από τα μέτρα πίεσης που έχει εφεύρει. Είναι και η μεθόδευση των μεταναστών με σκοπό να επηρεάσει την ασφάλεια και να πιέσει το έθνος μας να αντιδρά αντίστοιχα. Προφανώς και η στάθμη των υδάτων βοηθά, αλλά νομίζω αυτό που έχει βοηθήσει περισσότερο είναι το γεγονός ότι η πολιτική που ασκήθηκε αυτά τα χρόνια έχει ξεπεραστεί. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξουν μια νέα οργάνωση, ένα νέο πλαίσιο που θα βοηθήσει ώστε οι λαθροδιακινητές να μην έχουν τη λύση να ασκήσουν αυτά τα μέσα για να προωθήσουν τους μετανάστες. Βλέπετε από την επαφή με τον κόσμο να είναι ανήσυχος όχι όσον αφορά την οδήγηση αλλά στα χωριά της περιοχής μας ή είναι ένα φαινόμενο το οποίο δέχονται μια στοικότητα? Όχι, σε καμία στοικότητα. Ο κίνδυνος είναι άμεσος. Δεν είναι επιτρεπτό να οδηγούμε και να φοβόμαστε να πάμε στη δουλειά μας ή στο σπίτι μας. Προφανώς ο κόσμος είναι ανήσυχος, προφανώς ο κόσμος είναι δικαιολογημένη η ανησυχία του. Η φοβία του κόσμου να κινείται στο δικό δίκτυο είναι απαράδεκτη. Δεν νοείται να μην νιώθουμε ασφαλείς στην ίδια μας τη χώρα. Απαράδεκτη ίσως είναι η συμπεριφορά κάποιων πολιτικών που εκμεταλλεύονται αυτή τη χρονική συγκυρία και αυτό το τεράστιο πρόβλημα για την περιοχή, για δικό τους όφελος. Αυτό ναι, αυτό είναι κατακριτέο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι κατακριτέο η ανησυχία των πολιτών. Απόλυτα δικαιολογημένη από μέρος μου αυτή η ανησυχία. Στον επανυπολογισμό 50.000 συντάξεων και στην καταβολή αναδρομικών ποσών που φτάνουν και τα 6.500 ευρώ, αναμένεται να προχωρήσει το φθινόπωρο η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για 50.000 παλιούς και νέους συνταξιούχους, πριν και μετά το Μάιο του 2016 αντίστοιχα, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερο από 30 έτη ασφάλισης. Οι συντάξεις που λαμβάνουν είναι χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνται, καθώς τα σημερινά ποσά δεν έχουν υπολογιστεί τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτσι, τα οποία κυμαίνονται από 30 έως 145 ευρώ. Η εκκρεμότητα αυτή αφορά συντάξεις που ξεκίνησαν να καταβάλλονται από τον Οκτώβριο του 2019 και μετά, με αποτέλεσμα τα αναδρομικά να φτάνουν τους 45 μήνες. Συγκεκριμένα, ο επαναυπολογισμός αφορά μόνο ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019, καθώς και από τον επόμενο κιόλας μήνα οι νέες καταβολές έγιναν με το σωστό τρόπο υπολογισμού και τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης. Τα αναδρομικά ποσά κυμαίνονται από 800 και μπορεί να φτάσουν και τα 6.525 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι προέρχονται από τον ΙΚΑ και τον ΟΑΕ και κατά κανόνα είναι συνταξιούχοι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου με 30 έτη ασφάλισης και άνω, γι' αυτό και θα έχουν επαναυπολογισμό και αύξηση σύνταξης με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης που θεσπίστηκαν με τον νόμο Βρούτσι από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω. Να σημειωθεί ότι σε αυτούς τους συνταξιούχους θα καταβληθεί και η αύξηση 7,75% που δόθηκε φέτος, αλλά ενσωματώθηκε στην παλαιά του σύνταξη. Έτσι, συνταξιούχος του οποίου η αρχική σύνταξη ήταν 1.000 ευρώ και με τον επαναυπολογισμό θα φτάσει τα 1.150 ευρώ, θα έχει πρόσθετο κέρδος από την αύξηση 7,75%, η οποία θα υπολογιστεί στη σύνταξη των 1.150 ευρώ. Μεταξύ των εκκρεμωτήτων εκτιμάται ότι υπάρχουν 10.000 δικαιούχοι με σύνταξη χειρίας είτε πριν είτε μετά το Μάιο του 2016 που βρίσκονται σε αναμονή για επαναυπολογισμό είτε της σύνταξης χειρίας εφόσον ο Θανόν έχει πάνω από 30 έτη ασφάλισης είτε της δικής του σύνταξης αν την πήραν μετά το Μάιο του 2016 με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.
Σύμφωνα με ειδικούς, στην κοινωνική ασφάλιση, οι επανεπολογισμοί είχαν μπλοκάρει για δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, κυρίως στις εξής κατηγορίες. Συντάξεις λόγω γύρωτος με ένα ταμείο ή και με διαδοχική ασφάλιση μετά το Μάιο, συντάξεις γύρωτος και χειρίας πριν ή μετά το Μάιο του 2016, συντάξεις που εμπίπτουν σε καθεστώς απασχόληση συνταξιούχων μετά το Μάιο του 2016 και συντάξεις με ηλπή στοιχεία πριν από το Μάιο του 2016. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΕΦΚΑ, από το Σεπτέμβριο οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα προχωρήσουν σε μαζικούς ή και μεμονωμένους επαναυπολογισμούς συντάξεων, ώστε να καταβληθούν αυξήσεις και αναδρομικά στους δικαιούχους, πιθανότατα από τον Οκτώβριο. Σε αλλαγές στο καλάθι του νοικοκυριού σχεδιάζει να προχωρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, εξετάζεται με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο μέτρο και τα σχολικά είδη πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, και ενώ αναμένονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία του πληθωρισμού από την Ελστάτ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε 4 μέτρα για την αναχέτηση της ακρίβειας και τη στήριξη των νοικοκυριών. Μετά από συνάντηση που είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στο καλάθι του νοικοκυριού. Καθίσταται υποχρεωτική η προσθήκη επώνυμων προϊόντων σε ορισμένες κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες είναι προς το παρόν καφές, γιαούρτι, γάλα, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά. Προβλέπεται η καθιέρωση ενός δεύτερου σημείου πώλησης ιδιαίτερης προβολής για τα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού, όπου είναι χωροταξικά εφικτό. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ειδική προσθήκη για τα περισσότερα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι, ωστόσο στα μεσαία και μεγάλα καταστήματα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τις βιομηχανίες να προχωρήσουν προαιρετικά σε μειώσεις τιμών μεγαλύτερες του 5% στα προϊόντα τους, με δέλεαρ την προβολή τους μέσω τόσο της ψηφιακής πλατφόρμας ή καταναλωτής, όσο και με άλλους τρόπους. Ωστόσο, η μείωση στους κτημοκαταλόγους θα πρέπει να είναι μόνιμη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε ό,τι αφορά στα σχολικά είδη, πέρα από την ένταξή του στη διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το Υπουργείο Ανάπτυξης θα θέσει σε εφαρμογή καλάθι για τα σχολικά είδη. Θα τεθεί σε ισχύ την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό θα περιλαμβάνονται τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, μαρκαδόρι και ενδεχομένως και γεωμετρικά όργανα. Το καλάθι με τα σχολικά θα είναι διαθέσιμο εκτός από το σούπερ μάρκετ και σε αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών τεχνολογίας, που πολλούν και σχολικά με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά όλα τα βιβλιοπωλεία εφόσον το επιθυμούν. Η περιήγηση στο Δήμο Ρεστιάδας θα μας ταξιδέψει τηλεοπτικά στην τοπική κοινότητα Αμπελακίων.